Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και για δεύτερη στην Ευρώπη εφαρμόστηκε στο ιατρικό ψυχικού μια νέα μέθοδος με τη χρήση της τεχνολογίας πλάσμα σε χειρουργική επέμβαση για την καλοήθη υπερτροφία του προστάτη. Η καλοήθης υπερτροφία του προστάτη αφορά σημαντικό ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού άνω των 50 ετών. Ο διευθυντής χειρουργός ουρολόγος Κωνσταντίνος Μπρέμπος στο ιατρικό ψυχικού εφάρμοσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια νέα μέθοδο με τη χρήση της τεχνολογίας πλάσμα. Η χειρουργική αυτή επέμβαση είναι ένα σημαντικό ιατρικό επίτευγμα για την καλοήθη υπερτροφία του προστάτη. Το πλεονέκτημα του καινούριου ηλεκτροδίου που χρησιμοποιούμε με την πλάσμα τεχνολογία είναι ότι κάνει πολύ καλύτερη αιμόσταση από την προηγούμενη μέθοδο και βγάζει πιο γρήγορα τον ιστό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μικρότερο χειρουργικό χρόνο και μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο του ασθενούς. Έχουμε δυνατότητα πλέον δηλαδή με αυτό το καινούργιο ηλεκτρόδιο να βγάζουμε την ίδια μέρα έναν άνθρωπο που θα έρθει να κάνει προστατεκτομή. Αξιοποιώντας την πιο σύγχρονη πλάσμα τεχνολογία, η νέα μέθοδος που εφαρμόστηκε από τον Όμιλο Ιατρικού στο Ιατρικό Ψυχικού αποτελεί εξέλιξη της ενδοσκοπικής μεθόδου προστατεκτομής τούρης που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Αυτό έχει επίσης και σαν αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη μέθοδο που κάνουμε να βγάζουμε περισσότερο προστατικό ιστό, δηλαδή το αποτέλεσμα του χειρουργείου να κρατάει για περισσότερο, να διαρκεί για περισσότερο χρόνο. Επειδή ο προστάτης όταν βγαίνει ξαναμεγαλώνει, εδώ το αποτέλεσμα που έχουμε είναι για μία 20ετία μετά το χειρουργείο. Δηλαδή δεν θα χρειαστεί αυτός ο άνθρωπος να ξαναμπεί στο χειρουργείο για υπερτροφία του προστάτη. Με το νέο πλάσμα Οβάλ Μπουτόν, ο γιατρός αφαιρεί περισσότερο προστατικό ιστό σε πολύ πιο σύντομο χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη τεχνολογία.